Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από προσπάθειες φιλάθρων να εισέλθουν στο στάδιο Ολέμπε, στην πρωτεύουσα του Καμερούν, την Γιαοντέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της διοργανώτριας χώρας του κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στα νησιά Κομόρες, στον νοκάουτ αγώνα της φάσης των 16 του τουρνουά. Ένας περιφερειακός κυβερνήτης, ο Νασέρ Πολμίγια, γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερα θύματα, καθώς νοσοκομείο της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την απόπειρα εισβολή στο γήπεδο. Το Καμερούν, για την ιστορία, προκρίθηκε νικώντας με 2-1. Η Σενεγάλη, από την άλλη, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κόπα Αφρικα, με τον Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ να λύνει τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ κέρδισε στο 54 την αποβολή του τερματοφύλακα των αντιπάλων του μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που του προκάλεσε διάση στο κεφάλι. Πριν γίνει όμως αναγκαστική αλλαγή στο 70, πρόλαβε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ στο μάτς με ένα φοβερό πλασέ στο 63. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου για να του γίνουν και οι απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς πάντως να φαίνεται ότι έχει κάτι το σοβαρό. Το Μαρόκο τα βρήκε δύσκολα κόντρα στην πρωτάρα ομάδα του Μαλάουι στο Κόπα Αφρικα, αλλά με ανατροπή στο σκορ κατάφερε να πάρει την νίκη 2-1 και να προκριθεί και αυτό στα προημιτελικά του τουρνουά, με τον Χακίμι να σκοράρει σε δεύτερο σερία αγώνα, πάλι με εκτέλεση φάουλ.